Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο Boss EDC1742 από Renault Clio 1500 κυβικά πετρέλαιο. Πάμε να τον διαβάσουμε μια. Εδώ είναι η συνδεσμολογία αυτού του εγκεφάλου. Πάμε να επιλέξουμε για να το διαβάσουμε τώρα. Αναγνώριση. Αποτυχία. Ωραία, διάβασε εδώ πέρα το ID του. Πάμε να διαβάσουμε τώρα, να κάνουμε backup το αρχείο. Αυτή είναι η prom, τη διαβάζει αρκετά γρήγορα. Έχουμε θέμα επικοινωνίας, για να το δούμε. Ωραία, τη διαβάσαμε επιτυχώς στην ePROM. Πάμε να κάνουμε αρχείο τώρα. Ωραία, και αποθηκεύουμε. Πάμε τώρα να κάνουμε αποθήκευση και να διαβάσουμε και τη flash που είναι με τους χάρτες. 1767. Αναγνώριση. Ναι. Ωραία, το κάνει αναγνώριση. Πάμε να διαβάσουμε τώρα και τους χάρτες του. Ναι. Ξεκίνησε να τους διαβάζει. Θα κάνουμε αποθήκευση τους χάρτες του, ώστε να κάνουμε μια αναβάθμιση στον εγκέφαλο. Το κάνουμε στάδιο 1 αυτό τον εγκέφαλο, 115 άλογα υποδύναμη. Αυτός ο εγκέφαλος είναι με τα 90 άλογα και θα γίνει 115 άλογα. 75 και 90 άλογα χρησιμοποιούν κοινά μπεκ, κοινή τουρμπίνα. Με το αρχείο κατάλληλο για επεξεργασία, ώστε το αφηγείο να πάρει υποδύναμη και να έχει οικονομία στα καύσιμα σε λιγότερες τροφές, να έχει καλύτερα τραβήγματα για ασφαλές οδήγηση και λιγότερες προσπεράσεις. Λίγο ακόμα θέλουμε για να αποθηκεύσουμε το αρχείο και έχουμε πλήρης backup και το αρχείο του για να το κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις και να πάρει την παραπάνω δύναμη, υποδύναμη που θέλουμε. Πάμε να το επεξεργαστούμε. Έγιναν, όπως ανέφερα, οι κατάλληλες τροποποιήσεις με το πρόγραμμα το WinOS. Επειδή υπήρχαν τα κατάλληλα ντάμος ώστε να γίνουν κατάλληλες επεξεργασίες στο χάρτη του αυτοκινήτου, ώστε να πετύχει αυτές τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που θέλουμε. Και στο τέλος, αφού είναι οι κατάλληλες τροποποιήσεις, έγιναν και οι checksum correction, διορθώσεις, και είναι έτοιμος πλέον ο τροποποιημένος ο χάρτης, που είναι όλες tuning solution stage 1, να γραφεί στο αυτοκίνητο. Πάμε να το γράψουμε τώρα.
Εδώ έχουμε πάνω είναι το original αρχείο που διαβάσαμε, κάτω είναι το τροποποιημένο αρχείο για στάδιο 1, το οποίο θα μας δώσει περισσότερη δύναμη, καλύτερη επιτάχυνση, μεγαλύτερη τελική ταχύτητα στο αυτοκίνητο, καλύτερη απόδοση, ομαλότερη λειτουργία, κάνουμε πιο γρήγορα και ασφαλή προσπεράσματα και φυσικά μία στα καύσιμα, στα χαμηλά φορτία όταν έχουμε σταθερό τον γκάζι, το κρατάμε στα χαμηλά φορτία, εκεί μειώνουμε την κατανάλωση καυσίμου ώστε να έχουμε οικονομία στα καύσιμα και λιγότερους ρήπους. Το συγκεκριμένο είναι το Renault το Clio το 4, το Euro 5 κατηγορίας ρήπων. Έχει 2 MB όπως το είδα και το αποθήκευσα. Και εδώ πέρα είναι οι κατάλληλες τροποποιήσεις και αλλαγές που είναι μέσα στους χάρτες. Πάμε, έχω ήδη έτοιμο το αρχείο. Πάμε να διαβάσουμε πάλι αναγνώριση στον εγκέφαλο και πρέπει να γράψουμε. Ωραία. Έχουμε εδώ πέρα στάδιο 1. 18 εβδόμου. Ωραία. Και η γραφή. Δεν είναι σωστές στις εξάμ. Εδώ παταγράφει πάρα πολύ καλά, όπως λέμε πάντα στο 75%. Κάναμε στάδιο 1 αναβάθμιση σε Renault Clio 2015-16 μοντέλο. Ήταν με τα 90 άλογα και το κάναμε 115 άλογα, ώστε να έχει περισσότερη δύναμη στο δρόμο. Μεγαλύτερη επιτάχυνση, μεγαλύτερη τελική ταχύτητα και οικονομία στα καύσιμα φυσικά. Και έγινε η διαδικασία, γράφηκε επιτυχώς, οπότε είναι έτοιμος ο εγκέφαλος να το κουμπώσουμε πάνω στο αυτοκίνητο, στο Renault το Clio και να το βάλουμε μπρος. Ο εγκέφαλος φυσικά έχει βγει έξω, δεν το κάνουμε μέσω διαδικασία OBD. Εγκέφαλος στον πάγκο, χρειάζεται να βγει έξω και πάμε να το κουμπώσουμε τώρα, να το δούμε.